Εντάξει, ας μην μηδενίζουμε, κύριε Καμογγίδη. Η αίθουσα είναι μικρή και κάθε μέρα όλοι οι συμμετέχοντες αγωνιούν για το αν θα βρουν καρέκλα. Όλοι ενδιαφέρονται να πάνε. Ας μην μηδενίσουμε τα πράγματα. Εγώ θέλω να μείνω λιγάκι. Ναι, εντάξει, μιλάω για το πάνω. Okay. Έχει δίκιο και κάτω η αίθουσα είναι πολύ καλή, τη συνομπάρουν πολύ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πάω λίγο κάποιου μήνε πριν για να θίξω ένα ζήτημα το οποίο σημείωσε και η φίλη. Στο ζήτημα τη πρόκληση. Πάντοτε κάθε χρόνο στην Δράμα υπήρχε το ζήτημα της πρόκρισης. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν υπήρξα ποτέ σε επιτροπές, σε υποκριματικές ή κριτικές, δεν μπορώ να ξέρω το πνεύμα μέσα από το οποίο κρίνονται οι ταινίες είτε στην πρόκρισή τους είτε στην κρίση τους. Εκείνο που ξέρω, και συγχωρήστε με για την υποκειμενική τοποθέτηση, γιατί ποια είναι καλή ταινία και ποια δεν είναι, είναι πολύ σχετική υπόθεση. Εάν μου αρέσει εμένα κάτι ή αν δεν αρέσει, αν δεν αρέσει σε άλλους. Φέτος στο 2 υπάρχει μία ταινία, θα την ονομάσω. Το Austerity. Καλό όσους έχουν δει το εθνικό διαγωνιστικό να δουν αυτή την ταινία στο μάρκετ και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους στο γιατί αυτή η ταινία είναι έξω, δεν θα ονομάσω τις άλλες γιατί δεν είναι πρέπον, και γιατί κάποιες ταινίες αρκετές είναι στο εθνικό διαγωνιστικό. Το ζήτημα της πρόκρισης είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, η οποία για μένα πατάει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι στην αξία των ταινιών αυτών και αυτών, και το άλλο είναι στο πνεύμα της μεγάλης ιδέας της αδικίας. Κάντε αυτό το πείραμα και δέστε αυτή την ταινία. Ευχαριστώ. Να ακούσω την Βαρβάρα Δούκα, να πρέπει να ακουστώ εγώ τώρα, γιατί είναι ευθεία επίθεση απέναντι στη... Όχι, Αντώνη μου, δεν είναι αυτή η επίθεση. Εντελώς. Όχι, καθόλου. Εντελώς. Εγώ στη διάθεση του φεστιβάλ. Πάντοτε είναι παρόν. Ένας θεσμός πρέπει να έχει όρους για να διοικείται. Τι πάει να πει, ποια είναι η καλή ταινία. Θα σας πω. Η συνισταμένη των 5 μελών της Προκριματικής Επιτροπής. Πάντα αυτό είναι. Και πάντα έτσι γίνεται σε κάθε φεστιβάλ, Κυριακό. Μα γιατί το παίρνει προσωπικά. Γιατί προσωπικά πρέπει να το πάρω. Όταν μου λες πηγαίνετε να δείτε την ταινία που έχει απορριφθεί. Ναι, είναι μια ταινία.